Απεγνωσμένα, οι Ουκρανοί επιχειρούν να διασώσουν την Αβδίβκα, πραγματοποιώντα επίθεση κατά των ρωσικών δυνάμεων στην Κορλόβκα, η οποία βρίσκεται βορειοανατολικά τη πόλη και σε κοντινή σχετικά απόσταση από τον Ντονέτσκ. Η επίθεση σε αυτό το σημείο είναι κατανοητή. Αυτό έχει ως σκοπό να αποσπάσει τη ρωσική εστίαση από τι μάχε στην Αβδίβκα, οι οποίε αποδείχθηκαν εξαιρετικά επιτυχημένε για τη Μόσχα. Οι ίδιοι Ουκρανοί το αναφέρουν ως ένα νέο μέτωπο για να υπάρξει πίεση στους Ρώσους. Μένει να φανεί αν η Ουκρανική κίνηση αποδώσει κάποια τακτικά κέρδη. Σημειώνεται πως οι Ουκρανοί πήραν μεγάλο ρίσκο καθώς για να κάνουν αυτή την επίθεση απέσυραν δυνάμεις από το μέτωπο του Μπάκμου, το οποίο ήδη δεν πήγαινε καλά για αυτούς. Η Γκορλόβγα είναι μια πόλη 280.000 κατοίκων και βρίσκεται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. Ωστόσο, τα περίχωρα ελέγχονται ακόμα από του Ουκρανού. Επί τη ουσία, πρόκειται για μια πόλη με διπλάσιο μέγεθο από αυτό του Μπάκμουτ. Πάντω, η επίθεση των Ουκρανών δεν αποσκοπεί μόνο στην διάσωση τη Αβδίβκα. Εάν οι πόλοι πέσει, οι Ουκρανοί θέλουν να έχουν υπό τον έλεγχό του του κύριου δρόμου από εκεί προ το Μπάκμουτ και το Κραματόρσκ. Γιατί όλα έχουν ω τελικό σκοπό τι δίδυμε πόλει Κραματόρσκ και Σλαβιάνσκ.